Δύο 24 ώρα απομένουν για να περάσει η Κύπρος στην πρώτη φάση χαλαρώσεων, με τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών να προκαλούν χαμόγελα αισιοδοξίας. Τα μέτρα των προηγούμενων εβδομάδων έφεραν πτώση του ποσοστού θετικότητας αλλά και των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Από τα μέσα Ιανουαρίου η επιδημική καμπύλη καταγράφει αισθητή πτώση, με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να φτάνει αρκετές φορές κοντά σε διψήφιο αριθμό. Ράγδαια πτώση καταγράφει και η αθρηστική επίπτωση των τελευταίων 14 ημερών. Αρχές Ιανουαρίου η αθρηστική επίπτωση ανά 100.000 κατοίκους Παγκύπρια ήταν 700 διαγνωσθέντα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η αθρηστική επίπτωση βρίσκεται στα 244 διαγνωσθέντα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Το συνολικό αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων που έχουν ξεκινήσει από Δεκέμβριο και μετά θα συνεχίσει να φαίνεται και τις πρώτες εβδομάδες του Φλεβάρι. Ενθαρρυντική είναι και η εικόνα στα νοσοκομεία, αφού εδώ και δύο εβδομάδες ο αριθμός των νοσηλευωμένων καθημερινά καταγράφει πτώση, δίνοντας ανάσα στο σύστημα υγείας, παρά το γεγονός πως ο αριθμός των ασθενών παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσο συνεχίζει και μειώνεται ο αριθμός των περιστατικών, των νέων περιστατικών στην κοινότητα, τόσο θα συνεχίσει να μειώνεται και ο αριθμός των νοσηλευωμένων. Και αυτό ελπίζουμε ότι θα παραμείνει και θα συνεχίσει να γίνεται και μέσα στον Φεβρουάριο. Οι χαλαρώσεις που έχουν εξαγγελθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες αναπόφευκτα θα φέρουν αύξηση των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Με τους ειδικούς να το αναμένουν μεν, να εκφράζουν ανησυχίες δε και να καλούν για άλλη μια φορά τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας. Η χαλάρωση, επειδή πάντα αναπόφευκτα φέρνει μια μικρή έξαρση, ευελπιστούμε ότι αυτή η έξαρση θα είναι μικρή ένταση, ότι θα εντοπιστεί έγκαιρα και ότι θα είναι αρκετά ελεγχόμενη, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο και στις παρατηρήσεις που είχαμε φτάσει τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Ενώ η Κύπρος προχωρεί με χαλαρώσεις, τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνουν χρονικά τα περιοριστικά μέτρα. Οι χώροι εστίασης, οι οποίοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου ως προς την μετάδοση του ιού, παραμένουν κλειστοί σε 15 χώρες. Στις πλήστες των περιπτώσεων, μάλιστα, δεν λειτουργούν από τον περασμένο Νοέμβριο. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα γυμναστήρια. Σε 17 χώρες παραμένουν κλειστά από την επιβολή του καθολικού lockdown. Σε μόλις 6 χώρες τα γυμναστήρια είναι ανοιχτά, ενώ σε άλλα 3 κράτη-μέλη λειτουργούν με περιορισμούς. Επιφυλάξεις διατηρούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα κατατάσσονται στους χώρους με αυξημένο κίνδυνο διασποράς του ιού. Κατά συνέπεια, οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι όπως η επαναλειτουργία τους γίνεται ελεγχόμενα και προσεκτικά, εφαρμόζοντας μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα που θα περιορίζουν τις κοινωνικές συναθρήσεις.